Το λόγο, κυρία Καμαδία. Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σήμερα είναι μια ξεχωριστή ημέρα. Ξεχωριστή γιατί υλοποιούμε μια δέσμευση απέναντι σε εκείνη την κατηγορία συμπολιτών μας που επί χρόνια υφίστανται μια βάναυση κακοποίηση μόνο και μόνο γιατί έχουν επιλέξει να είναι ο εαυτός τους. Φέρνουμε στην Ολομέλεια ένα σχέδιο νόμου με το οποίο αφενός καθιερώνεται απλούστερη διαδικασία διόρθωσης του καταχωρισμένου φύλου των διεμφυλικών προσώπων με βάση το δικαίωμα του αυτοπροσδιορισμού, αφετέρου ιδρύεται Εθνικός Μηχανισμός Εκπόνησης, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης Σχεδίων Δράσης για τα Δικαιώματα του Παιδιού. Πρόκειται για ένα σημαντικό και πολύ αναμενόμενο νομοθέτημα που με τα πρώτα του 7 άρθρα έρχεται να θεραπεύσει παραβιάσεις θεμελιωδών δικαιωμάτων και να περιορίσει τη μυσαλλοδοξία, τις διακρίσεις και τη βία σε βάρος της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας, τα μέλη της οποίας, όπως είναι γνωστό, διεκδικούσαν με επιμονή επί πολλά χρόνια το σεβασμό εκ μέρους της πολιτείας της ατομικής βούλησης για φιλομετάβαση. Με αφορμή το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, κυρίες και κύριοι, ακούσαμε και ακούμε πολλά. Από ειλικρινείς προβληματισμούς και απορίες, έως χυδαία σχόλια που αγγίζουν το όριο της απειλής και έναν άκρος κακοποιητικό λόγο. Μπορούμε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να συμφωνήσουμε ότι τα δικαιώματα δεν ήταν ποτέ θέμα πλειοψηφίας και μειοψηφίας? Κύριε Πρόεδρε, εάν κάποιοι δεν ενδιαφέρονται, καλό θα ήταν... Να συνεχίσουμε λοιπόν και να δούμε αν μπορούμε να συμφωνήσουμε ότι τα δικαιώματα δεν ήταν ποτέ θέμα πλειοψηφίας και μειοψηφίας. Υπ' αυτό το πρίσμα, η απλούστευση διαδικασιών που θα οδηγήσουν μερίδα συμπολιτών μας, όσο μικρή κι αν είναι αυτή, στο να βιώνουν την καθημερινότητά τους με τον τρόπο που επιλέγουν, χωρίς να γίνονται υποκείμενα χλέβης και χωρίς να υφίστανται την ψυχολογική, ακόμη και τη σωματική βία στην οποία υπόκεινται χρόνια τώρα, θα έπρεπε να χαιρετιστεί από όλους. Δυστυχώς όμως για μια ακόμη φορά βλέπουμε την επανάληψη ενός κακοπαιγμένου έργου. Από τη μία φραστικές κορώνες, κινδυνολογία, χυδαιότητα, υποδάβληση συντηρητικών κοινωνικών ανακλαστικών και από την άλλη αλακάρτ ευαισθησία σε ό,τι αφορά στην προστασία στοιχειωδών ανθρώπινων δικαιωμάτων. Θα επανέλθω όμως σε αυτό παρακάτω. Έχουμε λοιπόν εδώ μια κατά κοινή ομολογία ιδιαιτέρως ευπαθή, εκτεθειμένη στον κοινωνικό αποκλεισμό και την προκατάληψη, πληθυσμιακή ομάδα, της οποίας τα δικαιώματα η πολιτεία οφείλει να προασπίσει και να προαγάγει. Αυτό ακριβώς που επιδιώκει στα 7 πρώτα άρθρα του το σημερινό προσυζήτηση νομοσχέδιο, κάνοντας ορατά τα διεμφυλικά άτομα, διευκολύνοντας την πρόσβασή τους στην αγορά εργασίας, στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, στις ασφαλιστικές καλύψεις και στις προνοιακές παροχές. Με τα επόμενα 5 άρθρα του σχεδίου νόμου τίθενται οι βάσεις για να υπάρξει καλύτερος κεντρικός σχεδιασμός και συντονισμός των αρμόδιων υπουργείων και υπηρεσιών σε σχέση με τα δικαιώματα του παιδιού. Ένα επίσης διαρκές αίτημα όλων όσοι ασχολούνται με την παιδική ηλικία. Υπηρεσιακών παραγόντων, κοινωνικών επιστημόνων, εκπαιδευτικών, ακτιβιστών, του συνηγόρου του παιδιού, της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου αλλά και υποχρέωση της χώρας, όπως προκύπτει από τις καταληκτικές παρατηρήσεις προς την Ελλάδα της Επιτροπής της Σύμβασης του ΟΗΕ της 15ης Ιουνίου του 2012. Ο συντονισμός αυτός όλα τα προηγούμενα χρόνια δεν γινόταν ικανοποιητικά, όπως όλοι θα θέλαμε. Έχει υπάρξει αποσπασματικός, χωρίς την απαιτούμενη ευρύτητα και προσήλωση που απαιτείται σε ένα τόσο σοβαρό θέμα, με αποτέλεσμα να υπολοιπόμαστε στα αποτελέσματα που επιδιώκουμε. Ερχόμαστε λοιπόν να θεσπίσουμε έναν εθνικό μηχανισμό, στον οποίο θα συμμετέχουν σε μόνιμη βάση 10 υπουργεία. Ένα μηχανισμό που θα εκπονεί σχέδια δράσης, σύμφωνα με τις συστάσεις εθνικών και διεθνών οργάνων προστασίας των δικαιωμάτων του ανθρώπου και του παιδιού. Αποτυπώνουμε έτσι την ουσιαστική δέσμευση της ελληνικής πολιτείας να διαμορφώσει αποτελεσματικές πολιτικές. Πριν αναφερθώ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στο νομοσχέδιο πιο συγκεκριμένα, θα ήθελα να ξεκινήσω με μια γενικότερη αξιακή τοποθέτηση. Τα δικαιώματα για την αριστερά δεν υπήρξαν ποτέ μια αφηρημένη ή μια ουδέτερη έννοια. Η υπεράσπιση και η διεύρυνσή τους είναι απαραίτητα συστατικά για τον εκδημοκρατισμό της κοινωνίας. Ο όρος ατομικά δικαιώματα δεν συνεπάγεται βεβαίως στην άσκησή τους ανάλογα με τις ατομικές δυνατότητες του καθενός. Αντιθέτως, ως ατομικό δικαίωμα νοείται το δικαίωμα στο οποίο πρέπει να έχει πρόσβαση κάθε άτομο ανεξαρτήτως της οικονομικής ή της μορφωτικής του κατάστασης, του φύλου, της θρησκείας, των σεξουαλικών επιλογών, της εθνοτικής καταγωγής του.
Χρησιμοποιώντας τον όρο ατομικό, διεκδικούμε και απαιτούμε ως αριστεροί και αριστερές την καθολική πρόσβαση όλων στα δικαιώματα αυτά. Κάτι που για να επιτευχθεί απαιτείται υποστήριξη της άσκησης των δικαιωμάτων από κοινωνικές δομές. Απαιτεί ρυθμίσεις εκ μέρους της πολιτείας, ρυθμίσεις σύμφωνα με την αρχή της ίσης μεταχείρισης. Προωθώντας την ισότιμη άσκηση των ατομικών δικαιωμάτων, προωθούμε συνολικότερα μια κοινωνία με λιγότερες διακρίσεις. Εξαλείφοντας τις ανισότητες σε βάρος κάποιων, αποβλέπουμε στην τελική εξάλληψή τους για όλους. Κινούμαστε δηλαδή στην αντίστροφη κατεύθυνση των όσων διακηρύσει ο νεοφιλελευθερισμός και ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο οποίος υποστηρίζει την ανισότητα ως κάτι το φυσιολογικό. Η άσκηση των δικαιωμάτων, η υπεράσπισή τους όμως για όλους και όχι για λίγους προνομιούχους, αποτελεί για την αριστερά εργαλείο του κοινωνικού μετασχηματισμού που εμείς πιστεύουμε ότι έχουμε ανάγκη ως χώρα. Γιατί εμείς, κυρίες και κύριοι, δεν δεχόμαστε ότι είναι δυνατόν κοινωνικές ομάδες να είναι υποδεέστερες στα δικαιώματα. Δεν δεχόμαστε πολίτες δεύτερης κατηγορίας. Αναγνωρίζουμε και σεβόμαστε το διαφορετικό. Και να το επαναλάβω, σεβόμαστε, όχι απλά ανεχόμαστε το διαφορετικό, αλλά το διαφορετικό είναι ισότιμο στη δική μας κοινωνική θεώρηση, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς αστερίσκους. Στα 2 χρόνια διακυβέρνησης, στο δικαιωματικό επίπεδο, η κυβέρνηση έχει προβεί σε σημαντικές νομοθετικές πρωτοβουλίες. Ενδεικτικά να θυμίσω ότι επεκτείναμε το Σύμφωνο Συμβίωσης, φέραμε το νόμο 4443 του 2016 περί ίσης μεταχείρισης, ψηφίσαμε το κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης, δώσαμε την ηθαγένεια στα προσφυγόπουλα δεύτερης γενιάς που αποφύτησαν από το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, νομοθετήσαμε για την αποσυμφόρηση των φυλακών, καταργήσαμε τις φυλακές τύπου Γ. Το σημερινό λοιπόν νομοσχέδιο είναι ένα ακόμα κέριο βήμα που θα συμβάλλει στην συμπλήρωση του απαιτούμενου ολοκληρωμένου πλαισίου άρσης των διακρίσεων λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού. Ένα βήμα θεσμικής αναγνώρισης προσωπικών επιλογών, οι οποίες βρίσκονταν ως τώρα σε μια γκρίζα ζώνη άρνησης εκ μέρους της πολιτείας, σε αντίθεση με τις αρχές της ισότητας, της ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητας και του σεβασμού της ετερότητας. Τις τελευταίες 2 εβδομάδες έχει γίνει μια άκρως διεξοδική συζήτηση για το νομοσχέδιο, τόσο μεταξύ των κομμάτων όσο και με τους φορείς. Η Νέα Δημοκρατία αλλά και η Δημοκρατική Συμπαράταξη, αρχικά στην προσπάθειά τους να δημιουργήσουν πολιτικό πρόβλημα στην κυβέρνηση, μας δήλωσαν ότι δεν προτίθεται να ψηφίσουν το νομοσχέδιο, αντιμετωπίζοντας τα διεμφυλικά άτομα ως μέσα για τις πολιτικές τους επιδιώξεις και όχι ως ισότιμα μέλη της κοινωνίας. Μια εντυπωσιακή όντως κίνηση, επίδειξη κινησμού, μια εντυπωσιακή περιφρόνηση του ρόλου του Κοινοβουλίου και μάλιστα λίγο καιρό, αφού ο κύριος Μητσοτάκης, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, είχε φωτογραφηθεί με τα μέλη της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας, μια φωτογράφηση και μια συνάντηση καθαρής επικοινωνιακής στόχευσης, όπως αποδεικνύεται εκ των πραγμάτων. Μετά την ξεκάθαρη θέση των ανεξάρτητων Ελλήνων ότι ψηφίζουν επί της αρχής το νομοσχέδιο, η Δημοκρατική Συμπαράταξη δήλωσε ότι ψηφίζει και αυτή επί της αρχής. Περιμένουμε με ενδιαφέρον να δούμε τη συνέχεια. Όσο για τη Νέα Δημοκρατία, αφού αναγκάστηκε και αυτή να αναδιπλωθεί, εδώ και κάποιες μέρες μας μιλά για κάποια δική της πρόταση που πρόκειται να καταθέσει. Περιμένουμε να δούμε, κυρίες και κύριοι της αξιωματικής αντιπολίτευσης, αυτή την πρόταση και το πώς θα συμβιβάζει τις μετριοπαθείς απόψεις στο εσωτερικό της παράταξής σας με τις ακραίες συντηρητικές και ομοφοβικές δηλώσεις προβεβλημένων στελεχών του κόμματός σας. Μη διακόπτετε. Η ερώτηση βεβαίως που ανακύπτει είναι γιατί τόσα χρόνια η Νέα Δημοκρατία δεν είχε νομοθετήσει σχετικά. Για τη στάση του κόμματος της Ένωσης Κεντρών δεν έχω να πω πολλά. Η ομή παραδοχή του κυρίου Λεβέντη, της ανάγκης του για ψήφους από άλλες πολιτικές δεξαμενές, καταδείχθηκε από το οργισμένο δελτίο τύπου της οργάνωσης του Σωματείου Υποστήριξης Διεμφυλικών, που του υπενθυμίζει τη διαφορετική του στάση όλο τον προηγούμενο καιρό και τη δική του προσωπική υπογραφή ως δέσμευση στο συνέδριο της ILGA Europe το 2015 στην Αθήνα, αναφορικά με το δικαίωμα αυτοπροσδιορισμού των διεμφυλικών προσώπων. Για να μην αναφέρω την παρουσία βουλευτών του κομματός του σε εκδηλώσεις της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας, όπου διαβεβαίωναν για την υποστήριξη της Ένωσης Κεντρών στα αιτήματά τους. Και ερχόμαστε στη στάση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, το οποίο μέχρι αυτή τη στιγμή τουλάχιστον επιμένει στην καταψήφιση του νομοσχεδίου, μιλώντας για δίθεν υποκειμενισμό σε αντιπαράθεση με τον επιστημονισμό που το κόμμα διακηρύσει. Και για δίθεν σύνθετο κοινωνικό ζήτημα που απαιτεί επιστημονικές γνωμοδοτήσεις ειδικών.
Είναι δυνατόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, το ζήτημα της προσωπικής αίσθησης του σώματος να αφορά κάποιον επιστήμονα και όχι το ίδιο το άτομο και το πώς βιώνει την πραγματικότητά του? Το γεγονός ότι οι απόψεις του κόμματός σας βρίσκουν αντίθετες όλες τις συλλογικότητες της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας δεν απασχολεί καθόλου τον Περισσό? Θα μου πείτε τώρα πως αν η πραγματικότητα δεν συμφωνεί μαζί μας, τόσο το χειρότερο για την πραγματικότητα. Βεβαίως έχουν ακουστεί και φωνές εκτός κοινοβουλίου που δηλώνουν πως δεν καταλαβαίνουν την αναγκαιότητα του νομοσχεδίου. Κάποιες μάλιστα το θεωρούν επικίνδυνο για το θεσμό της οικογένειας και τα χρηστά ήθη. Ορισμένες από αυτές τις φωνές προέρχονται από πλευρές που συχνά επικαλούνται την ανοχή και την αγάπη ως αναπόσπαστο τμήμα του Ιερού Λόγου. Προς τις πλευρές αυτές θα ήθελα απλώς να θυμίσω ότι τις ίδιες υπερβολικές αντιρρήσεις είχαν διατυπώσει με αντίστοιχη αυστηρότητα όταν νομοθετήθηκε ο πολιτικός γάμος και το σύμφωνο συμβίωσης. Η πορεία των πραγμάτων απέδειξε ότι αυτές οι κινδυνολογίες είναι αναντίστοιχες προς την αλήθεια. Ο πολιτικός γάμος μετράει πλέον σχεδόν 30 χρόνια ύπαρξης, ο θεσμός της οικογένειας και τα ήθη δεν έχουν επηρεαστεί, η γνήσια αλλά και η προσποιητή φόβη μερίδα συμπολιτών μας αποδείχθηκαν και θα ξανααποδειχθούν αβάσιμοι. Ας το αναγνωρίσουμε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η αντιπαράθεση η οποία βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη αυτές τις μέρες δεν αφορά μόνο δεδομένες ιδεολογικές διαφορές μεταξύ των πολιτικών δυνάμεων της χώρας. Είναι μια αντιπαράθεση μεταξύ σύγχρονων αντιλήψεων και σκοταδισμού, μεταξύ μέλλοντος και παρελθόντος. Είναι μια μάχη, γιατί δυστυχώς περί μάχης πρόκειται, για το αυτονόητο, τον απόλυτο σεβασμό σε οτιδήποτε έχει να κάνει με ανθρώπινα δικαιώματα. Το να μπορέσουν άνθρωποι να βγουν από το σκοτάδι στο φως, να γίνουν ορατοί, να έχουν πρόσβαση στην αγορά εργασίας, να μπορούν να ταξιδεύουν, να διεκπεραιώνουν την καθημερινότητά τους με το όνομα που θέλουν και που ανταποκρίνεται σε αυτό που νιώθουν, δεν μπορεί και δεν πρέπει να είναι κάτι το διαπραγματεύσιμο. Αρκετή δεν είναι η κακοποίηση που υπέστησαν όλα αυτά τα χρόνια? Συμβαδίζοντας λοιπόν με τη διεθνή πραγματικότητα, το σημερινό νομοσχέδιο, υπακούοντας τη συνταγματική αρχή της προστασίας της ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητας, επιδιώκει να εξασφαλίσει ευνοϊκότερες και απλούστερες διαδικασίες για την αναγνώριση της ταυτότητας φύλου, προτάσσοντας το δικαίωμα του αυτοπροσδιορισμού, αφαιρώντας την προϋπόθεση της χειρουργικής αλλαγής φύλου. Ομοίως αφαιρείται η προϋπόθεση ύπαρξης κάποιας ιατρικής αγωγής που να σχετίζεται με τη σωματική ή ψυχική υγεία, καθώς αναγνωρίζεται ότι η προσωπική αίσθηση του σώματος και οι άλλες εκφράσεις του φύλου επιλέγονται πάντοτε ελεύθερα από το ίδιο το πρόσωπο και δεν είναι σε καμία περίπτωση υποχρεωτικές. Και επειδή τις τελευταίες μέρες ακούσαμε και διαβάσαμε μια εκτεταμένη περιπτωσιολογία για ανθρώπους που επιδιώκουν να απαλλαγούν από οικονομικά χρέη, κάτι που είναι σαφές ότι δεν μπορεί να γίνει αρκεί κανείς να διαβάσει το άρθρο 5, παραμένει για παράδειγμα ίδιο το ΆΜΚΑ και το ΑΦΗΜΗ, ή ακούσαμε ότι θέλουν να γίνουν από αθλητές αθλήτριες ή να αποφύγουν τη στράτευση ή να θέλουν να επισκεφθούν το Άγιο Όρος. Μιλάμε για περιπτώσεις που οδηγούν, κυρίες και κύριοι, τη λογική στα άκρα της. Να επαναλάβουμε λοιπόν. Τα διεθνή στοιχεία δείχνουν πως μόλις το 0,001% των πολιτών στο εξωτερικό κάνει χρήση της νομοθεσίας περί διόρθωσης φύλου. Άρα οι φόβοι περί καταχρηστικότητας δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και μάλιστα την ελληνική. Κανένας και καμιά δεν θα πάει στο δικαστή να αλλάξει το καταχωρισμένο φύλο του προκειμένου να πάει στο Άγιο Όρος ή για να μην πάει φαντάρος. Υπάρχουν, ξέρετε, πολλοί άλλοι τρόποι να αποφύγει στη στράτευση και τέτοιου είδους συζητήσεις είναι πέρα και έξω από κάθε λογική. Σε ό,τι αφορά το ηλικιακό όριο μετάβασης φύλου που τόση σκόνη έχει σηκώσει και τόσα εξωφρενικά δημοσιεύματα έχει εμπνεύσει. Τι προβλέπει το νομοσχέδιο? Ότι θα μπορεί να ξεκινά από το 15ο, θα συμπεριλαμβάνει και το 16ο, υπό τις προϋποθέσεις του νόμου συν μία ακόμη. Η επιπλέον προϋπόθεση για τους κάτω του 17, η οποία θα πρέπει να υπάρχει και θα τίθεται στην κρίση του δικαστή, εκτός φυσικά από τη σύμφωνη γνώμη των γονέων, θα είναι μια διεπιστημονική γνωμοδότηση από συγκεκριμένο δημόσιο νοσοκομείο. Μιλάμε για εφήβους, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, που κατά κανόνα βιώνουν απαράδεκτες συνθήκες στο σχολικό περιβάλλον. Υφίστανται κακοποιητικό λόγο και βάναυση μεταχείριση. Δυστυχώς και σε αυτό το θέμα η παραπληροφόρηση κυριάρχησε στο δημόσιο διάλογο και παρουσιάστηκε μια κινδυνολογία εντελώς ανακριβή, ότι δήθεν δηλαδή ένας έφηβος μπορεί να πάει να διορθώσει το φύλο του χωρίς όρους και προϋποθέσεις, ενώ ισχύει ακριβώς το αντίθετο. Και πιστέψτε με, δεν θα ξυπνήσει ένα πρωί κάποιος 15χρονος και αντί να πάει
πάει στο σχολείο θα πάει στην Ευελπίδων για να αλλάξει το φύλο του. Μιλάμε για συγκεκριμένες περιπτώσεις παιδιών, οικογενειών που βιώνουν το bullying μέσα στην οικογένειά τους. Μιλάμε για γονείς και είχαμε την ευκαιρία να ακούσουμε εκπρόσωπο αυτών των γονέων οι οποίοι βιώνουν αυτό το δράμα. Ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρο, θα το χρειαστώ. Εξαιτίας λοιπόν της ιδιαιτερότητας της εφηβικής ψυχολογίας, οι προϋποθέσεις εκ μέρους του νομοθέτη είναι πολύ αυστηρότερες σε σχέση με ό,τι ισχύει για τους άνω των 17. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν ισχυριζόμαστε ότι ο νόμος λύνει όλα τα ζητήματα των διεφηβικών προσώπων. Υπάρχουν πάρα πολλά που πρέπει να γίνουν ακόμη. Όμως, όπως είχαμε πει και το Δεκέμβριο, όταν ψηφίζαμε για την επέκταση του Συμφώνου Συμβίωσης και στα ομόφυλα ζευγάρια, έχουμε δεσμευτεί και με συνεδριακές αποφάσεις ότι θα ακολουθήσουν και τα επόμενα βήματα. Ο γάμος, η τεκνοθεσία, ανοιχτά όμως και στο φως, με τελικό στόχο την ισότιμη συμμετοχή του καθενός και της καθεμιάς στο πλήρες φάσμα των κοινωνικών δικαιωμάτων. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, υπερψηφίζοντας το παρόν νομοσχέδιο, θα καταδείξουμε την ανάγκη ευαισθητοποίησης, εξοικείωσης και έμπρακτου σεβασμού των δικαιωμάτων των διεμφυλικών προσώπων, μιας ιδιαιτέρως ευπαθούς στον κοινωνικό αποκλεισμό και την προκατάληψη πληθυσμιακής ομάδας. Αύριο το απόγευμα θα έχουμε πετύχει μια σημαντική νίκη εναντίον των διακρίσεων με βάση το φύλο, την εμφάνιση, τη σεξουαλική συμπεριφορά, αντιπαρατηθέμενη σε κάθε μορφής περιθωριοποίηση. Όμως δεν θα έχουμε πάρει απλά μια πολιτική πρωτοβουλία σε μια τυχαία χρονική στιγμή. Θα έχουμε υπογραμμίσει τη γενικότερη αποφασιστικότητά μας στην ύπαρξη πολιτών δεύτερης κατηγορίας οποιοδήποτε είδους. Και θα ήθελα να κλείσω, κυρίες και κύριοι, την τοποθέτησή μου με μια πολύ σύντομη ιστορία. Μια ιστορία που είδα δημοσιευμένη χθες το βράδυ στο διαδίκτυο και μάλιστα επωνύμως. Είναι η ιστορία ενός πατέρα, ο οποίος γράφει το όνομά του και λέει τα εξής. Ξέρω μια ιστορία. Μια ιστορία για ένα παιδί που γεννήθηκε αγόρι. Μεγάλωσε ως όριζαν οι κανόνες της κοινωνίας. Από αρκετά νωρίς κατάλαβε μια μεγάλη και πολύ δύσκολη αλήθεια. Ότι δεν νιώθει αγόρι. Και το έκρυψε από την οικογένειά του, τον περιγυρό του, την κοινωνία ολόκληρη. Δέχθηκε την κοροϊδία και το ακατάσχετο μπούλινγκ στο σχολείο, αλλά και έξω. Στη βόλτα, στη διασκέδαση, στα πάρτι. Μέχρι που πέρασε στο πανεπιστήμιο. Και εκεί ένιωσε ότι μπορεί πλέον να εκφραστεί όπως ορίζει ο νους του, συνειδητά. Γιατί ένιωθε πια γυναίκα, χωρίς αναστολές, χωρίς ενοχές. Και τώρα πια αυτοπροσδιορίζεται και ονομάζεται ως τέτοια. Τέλειωσε το πανεπιστήμιο στα 4 χρόνια και μάλιστα με πολύ καλό βαθμό. Στην ορκωμοσία η προσφώνηση έγινε προς τιμήν των υπευθύνων με το νέο όνομα. Παρότι στο πτυχίο αναφέρεται το παλιό. Παρ' όλα αυτά, οι δυσκολίες είναι πάρα πολλές. Ακόμη και ένα μεταπτυχιακό πολύ δύσκολα θα μπορέσει να το πάρει με αυτό το όνομα στο πτυχίο. Και δεν θέλει να το πάρει με τέτοιο όνομα. Η επαγγελματική αποκατάσταση πολύ δύσκολη. Οι πόρτες δεν ανοίγουν εύκολα και τα βλέμματα είναι πολύ διερευνητικά. Γι' αυτό το ρημάδι το όνομα. Και τώρα, συνεχίζει ο πατέρας, έρχεται το νομοσχέδιο για την ταυτότητα φύλου. Η ευκαιρία της για να πάρει επιτέλους επισήμως το όνομα που θέλει και που ταιριάζει σε αυτό που φέρει εντός της. Μαζί με την ταυτότητα θα πάρει και το διαβατήριο για να πορευτεί στην κοινωνία χωρίς εξηγήσεις. Όμως η κοινωνία έχει τη δική της άποψη. Πρέπει να μαζεύεται, έτσι. Είτε από παντελή άγνοια, είτε από κακία, ακόμη και από μίσος προς το διαφορετικό. Γιατί εκείνη είναι κάποιου άλλου παιδί, όχι του καθενός που αφήνει τη χολή του να διαχυθεί αδιακρίτως. Και γράφει, και εδώ είναι το συγκλονιστικό, αυτός ο πατέρας επωνύμως. Η αποκάλυψη λέει ότι αυτό είναι το δικό του παιδί. Και είμαι περήφανος γι' αυτό. Γιατί όλα αυτά τα χρόνια είχε τη δύναμη να ξεπεράσει το ρατσισμό που υπέστη, είτε φραστικός είτε σωματικός. Και πλέον ξέρω ότι έχω 2 κόρες ξεκάθαρα. Έχει την απόλυτη στήριξη της οικογένειας, χωρίς ντροπή και ενδιασμούς, γιατί πολύ απλά είναι το παιδί μας. Και ξέρετε κάτι, θα μπορούσε να είναι το παιδί του καθενός, γράφει. Και το χρέος μας ως γονείς απέναντι στα παιδιά μας είναι να το στηρίξουμε στις επιλογές τους, ειδικά στις δύσκολες επιλογές. Και πλέον δεν υπάρχει λόγος να εκμυστηρευόμαστε στους λίγους που ίσως καταλάβουν. Κρίμα μόνο που αναγκάστηκε να κρύψει ακόμη και από εμάς όλο αυτό που περνούσε. Σκεφτείτε καλά, καταλήγει αυτός ο πατέρας, την επόμενη Καβαρία, φορά που θα παρακαλώ, καταδικάσετε κάτι. Έτσι, παρακαλώ. Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε. Ναι, τελειώνω όμως με το υστερόγραφο του ίδιου του πατέρα σε αυτή τη βιωματική αφήγηση. Θα προτιμούσα, γράφει, να μην σχολιάσετε, αλλά απλά να σκεφτείτε. Σας ευχαριστώ. Ο γενικός συγητής της νέας...